Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στο κανάλι των The North Strombus. Είμαστε σήμερα εδώ με το φίλο Σάκη. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα Σάκη. Με το Σάκη σήμερα τι θα κάνουμε? Θα στήσουμε τα υλικά μας, θα ανάψουμε φωτιά, θα φτιάξουμε δύο πολύ ωραίες κατασκευές με κάποια υλικά που έχω φέρει για να δοκιμάσουμε σήμερα και εννοείται θα μαγειρέψουμε και θα φάμε. Είμαστε έτοιμοι? Πανέτοιμοι Γιώργο. Ξεκινάμε. Τα υλικά που θα δοκιμάσουμε σήμερα είναι 5 διαφορετικά πριόνια από την εταιρεία Samurai. Όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε διαφορετικά μοντέλα και διαφορετικά μεγέθη. Παρ' όλα αυτά, το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και το εξαιρετικό ιαπωνικό ατσάλι. Σήμερα δεν θα ασχοληθούμε τόσο πολύ με το τεχνικό κομμάτι των πριονιών. Θα δούμε την πρακτική τους εφαρμογή έξω εδώ στη φύση. Αν θέλετε για περισσότερη λεπτομέρεια, έχω κάνει και αντίστοιχο βίντεο παλαιότερα που μπορείτε να το βρείτε στο μικρό θαυμαστικό πάνω δεξιά της οθόνης. Επίσης, στο τέλος του βίντεο θα γίνει και διαγωνισμός, όπου τρεις τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν από ένα πριόνι 18 εκατοστών, κυρτής λάμας με τριπλή οδόντωση, προσφορά της εταιρείας Παντελής Παπαδόπουλος, η οποία εταιρεία ειδικεύεται σε εργαλεία και προϊόντα για τον αγρό, για τον κήπο, για το δάσος, με πάνω από 40.000 κωδικούς προϊόντων.
Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη κατασκευή μας. Θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα παγκάκι χωρίς σκοινιά, καρφιά κτλ. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο ξύλα και το πριόνι μας. Τα πριόνια που χρησιμοποίησαμε σήμερα, ξεκινώντας από το μικρό των 15 εκατοστών, όπως μπορείτε να δείτε είναι σπαστό, πολύ εύκολο στη χρήση, για ελαφριά χρήση βέβαια, για μονοήμερες κυρίως εξορμήσεις και μπορεί πολύ εύκολα να μπει σε ένα μικρό σακίδιο. Τώρα, αν πάτε για διανυκτέρευση και θέλετε να ανάψετε και φωτιά και να διατηρήσετε αυτή τη φωτιά για όλο το βράδυ, θα πρέπει να πάτε σε κάτι σταθερής λεπίδας, όπως είναι το κυρτής λάμας 18 εκατοστών ή το μεγαλύτερο 33 εκατοστών. Έχουν πολύ καλύτερη εργονομία και είναι πολύ πιο εύκολα στη χρήση και για κόψιμο μεγάλων κορμών. Τέλος, τα δύο κονταροπρίωνα μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και για συμβατική χρήση, όπως είναι δηλαδή, αλλά μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και με προέκταση στο πίσω μέρος, την οποία μπορείς να τη φτιάξεις και επιτόπου στο δάσος. Αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να κόψεις κλαδιά σε μεγάλο ύψος. Επίσης, το κονταροπρίωνο με τη λεπτή οδόντωση είναι ιδανικό για ένα σακίδιο επιβίωσης, γιατί πέρα από χλωρά και ξερά ξύλα μπορείς να κόψεις και άλλα υλικά, όπως για παράδειγμα σωλήνες, PVC ή ακόμη και γυψοσανίδα. Το μόνο που θα πρέπει να φτιάξετε είναι μια αυτοσχέδια θήκη. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του βίντεο. Τώρα, για να μπείτε στο διαγωνισμό και να είστε ένας από τους τρεις νικητές που θα κεδίσουν ένα πριόνι σαμουράι, θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι The North Strombus, να κάνετε ένα σχόλιο σε αυτό το βίντεο και οι νικητές θα ανακοινωθούν την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου του 2023. Ευχαριστώ πολύ και το φίλο Σάκη για τη βοήθεια και την παρέα. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή σας μέρα!